Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αναστάσιο Δαμιανό. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας στο Ισραήλ. Βρίσκεται ο άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ για να μας δώσει την εικόνα η οποία είναι πραγματικά τραγική. Κύριε Δαμιανέ, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που βιώνετε. Καλό. Άκουσα τη Λεγαρίκα. Να πω, όλοι αυτοί οι Έλληνες να πούμε, που γυρίσανε πίσω σήμερα δεν ήταν Έλληνες του Ισραήλ και εδώ που μένουν. Ήταν τουρίστες, προσκυνητές. Όχι, ήταν προσκυνητές σε διάφορα μέρη και πηγαίνανε γιατί μένανε στην Μπεθλέμ. Μένανε στην Μπεθλέμ γιατί τα ξενοδοχεία είναι ούτε το μισή τιμή πιο φθηνά. Δεν ήταν ουσιαστικά Έλληνες οι οποίοι ζουν μόνιμα στο Ισραήλ. Ναι. Καλά κάνετε. Από εμείς να πούμε γιατί εδώ κάπου 95-98% από τους Έλληνες που μένουν στο Ισραήλ μένουν εδώ στα Ιερουσόλυμα. Εκεί πώς είναι η κατάσταση, κύριε Δαμιανέ, τώρα στα Ιερουσόλυμα? Πώς είναι η κατάσταση τώρα στα Ιεροσόλυμα, κύριε Δημήτρη? Να το πω εδώ, μέχρι τώρα, εγώ μένω εδώ στην ελληνική παροικία, στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, είναι τα πράγματα, δεν θέλω να σου πω νορμάλ, γιατί δεν είναι νορμάλ. Νορμάλ με επιστράτευση που να είναι, σωστά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, τα μαγαζιά, τα λεωφορεία, το τραμ δουλεύει, όλα αυτά, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι επειδή εδώ στα Ιερουσόλυμα, ξέρεις, οι μουσουλμάνοι, οι Άραβες έχουν το Αξά, ξέρεις, εκεί που γίνονται αυτά, οι χριστιανοί, οι εμείς, να πούμε, έχουν το Παναγιοτάφο και το Πατριαρχείο εδώ, και οι Εβραίοι έχουν το τείχο του Δακρύου. Νομίζω μήπως γι' αυτό. Όμως σήμερα, κατά τις 12, μέχρι τώρα, και σε παλιά που λέμε και αυτά, μπορώ να σου πω ότι ποτέ δεν ρίξαν οι ροκέτες εδώ στα Ιερουσόλυμα. Όμως σήμερα, η ώρα 12 και 8 λεπτά κάπου εκεί, είχαν ρίξει ροκέτες προς το αεροδρόμιο, προς τα Ιερουσαλήμ, όμως πάντα όταν ρίχνουν αυτά είναι τα ρίχνουν έξω από την περιφέρεια. Σήμερα δηλαδή πήγαν να βομβαρδίσουν το αεροδρόμιο, μας λέτε όμως. Ξέρεις, κλείσανε τώρα, νομίζω, δεν ξέρω τώρα, η ώρα 12 ακούσαμε τις σιρήνες εδώ. Ακούμε σιρήνες και ακούμε τα μπάμπες όταν τα ρίχνουν τα περίβολα αυτά. Όμως και το δρόμο που πάει να πούμε από τη Ιερουσαλήμ, δηλαδή το δρόμο νούμερο 1, εκεί έχει πέσει και αυτά. Όμως εδώ μέσα στην πόλη σε αυτά δεν είχαμε πάθει τίποτα, τα μαγαζιά λειτουργούν. Όμως ξέρεις, η ατμόσφαιρα είναι λυπηρή. Για αυτό το πράγμα που έγινε, ποτέ δεν έγινε. Πιο βαριά από το Γιόμ Κιπούρ, αυτό που ήταν το 1973. Γιατί τους πήραν πάρα πολύ άσταφα. Γιατί αυτή ήταν η τελευταία μέρα του Σουκκότ. Σουκκότ είναι η γιορτή της Καλύδας. Που βγαίνουν έξω, φεστιβάλ, χωρί και αυτά. Και είδες τι πάθανε εκεί στο φεστιβάλ για να σταθεί. Βεβαίως, είδαμε και την κοπέλα την οποία την περιέφεραν, την σκότωσαν και την ήταν με αποτρόπες εικόνες. Εδώ, δόξα τω Θεώ, ξέρεις και είχα βάλει εγώ μια ανακοίνωση και μπορείτε να την ανακοινήσετε. Ότι είμαστε στην ελληνική παροικία, η ελληνική λέσχη εδώ. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Μέχρι σήμερα είναι όλα πάνε καλά. Δεν έχουμε και πρόβλημα. Και να συνεχίσουν να είναι, κύριε Δαμιανέ, για εσάς και για όλους. Αμήν. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δαμιανός, ο πρόεδρος της κοινότητας των Ελλήνων που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ. Λέει ότι εκεί τουλάχιστον δεν υπάρχει κίνδυνος για την ελληνική κοινότητα.